Καλημέρα! Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020, το πρωινό μας vlog. Να πιούμε καφεδάκι, φτιάξτε καφέ. Πατήστε pause το βίντεο, φτιάξτε ένα καφέ και ελάτε να το πιούμε μαζί και να συζητήσουμε για το κόλλημα. Κόλλημα με ανθρώπους. Γιατί κολλάμε με ανθρώπους που μας απορρίπτουν, που μας φτύνουν εντός αγωγικών κανονικά ενώ δεν μας θέλουν. Γιατί εμάς μας πειράζει. Είναι ένα email που έχει έρθει πριν 5-6 μήνες από μια φίλη. Και γιατί μας πονάει αν δεν λαμβάνουμε ανταπόκριση, έκφραση και εκδήλωση συναισθημάτων. Πώς φερόμαστε σε αυτά τα άτομα που μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη που θα, μου, που θα κάνετε για να μου δώσετε απάντηση. Είναι ένα πάρα πολύ σύντομο mail, το οποίο είναι ένα ερώτημα στην ουσία θεωρητικό, για να απαντήσω γιατί κολλάμε με αυτούς που μας φτύνουν. Φτύμα, κόλλημα που λέμε στην Κύπρο. Γιατί μερικοί κολλάμε όπως τα γραμματόσημα. Γιατί όταν κάποιο μας φτύσει, όταν κάποιος μας δείξει ότι δεν μας θέλει ή ότι δεν έχει το ίδιο ερωτικό ενδιαφέρον που έχουμε επιδείξει εμείς, γιατί κολλάμε και τον θέλουμε ακόμη περισσότερο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν χρειαστήκε να κάνω κάποια ιδιαίτερη μελέτη για αυτό το συγκεκριμένο vlog, επειδή το θέμα του κολλήματος είναι ένα θέμα που συναντάω συνέχεια, πολύ συχνά στις επιστολές που είναι για να γίνω vlog, και ένα θέμα που συναντούσα επίσης πάρα πολύ συχνά τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ο ιδιώτης ψυχολόγος στο γραφείο. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Μ? Δεν κολλάνε όλοι οι άνθρωποι όταν τους στείνουν. Όχι. Όταν τους στείνουν, κολλάνε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δεχθεί αγάπη, υγιή συνδεσιμότητα και δεν έχουν μεγαλώσει σε συναισθηματική ασφάλεια από τον καιρό που γεννήθηκαν μέχρι να ενηλικιωθούν. Είναι ένα κουσούρι αυτό που μας μένει από μια λυπή διαπαιδαγώγηση και μια λυπή ανατροφή. Όταν οι γονείς ή οι φροντιστές ενός βρέφου, το βρέφους το περιβάλλουν με αγάπη, το κάνουν να νιώθει ασφαλές και επιθυμητό μέσα στην οικογένεια στην οποία γεννιέται ή μέσα στο περιβάλλον στο οποίο γεννιέται και αν ένα μωρό μεγαλώνει νιώθοντας συναισθηματική ασφάλεια, νιώθοντας ότι οι γονείς του ή οι φροντιστές του είναι άνθρωποι που το επιθυμούν στη ζωή τους και το θέλουν στη ζωή τους και είναι χαρά τους να το βλέπουν χαρούμενο και λυπούνται όταν είναι λυπημένο και γενικώ συνδέονται μαζί του ψυχικά και συναισθηματικά υγιώς, τότε αυτός ο άνθρωπος μεγαλώνοντας δεν θα αποδέχεται κατώτερου είδους σύνδεση από αυτή την αγαπητική σύνδεση που είναι σε αγαπώ, σε θέλω όπως ακριβώς είσαι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν έχει συναισθηματικά κενά και δεν έχει μεγαλώσει με ένα δύσκολο ψυχικά και συναισθηματικά τρόπο όπως αυτό που έχω περιγράψει προ λίγο, δεν έχει πρόβλημα όταν κάποιος του δείξει ή του πει ή του αποδείξει πως δεν μοιράζεται το ίδιο ρομαντικό ενδιαφέρον. Τι γίνεται με το ρομαντικό ενδιαφέρον. Τι σημαίνει μου αρέσει κάποιος και κάνω κίνηση. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι βλέπω έναν άνθρωπο, γνωρίζω λίγο έναν άνθρωπο, συναντώ έναν άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από κοντά, είτε στην εποχή που ζούμε τώρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης από μακριά μέσω διαδικτύου, βλέπω κάποιον άνθρωπο, τον βλέπω, όχι ακριβώς τον βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια, μπορεί να τον βλέπω μέσα σε μια οθόνη, μπορεί να διαβάζω ένα μήνυμά του. Ή τέλος πάντων μπορεί να τον δω πραγματικά και στην πραγματική ζωή. Έχει κάτι αυτός ο άνθρωπος που με ελκύει, μου ελκύει το ερωτικό ενδιαφέρον. Νιώθω ένα πρώτο συνέστημα ότι... Μπορεί να ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο ή μπορεί να μου κάνει για ερωτικό σύντροφο. Κάτι με τραβάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Πλησιάζω αυτόν τον άνθρωπο και με τον τρόπο μου, ο καθένας καθένα έχει το δικό του τρόπο, δείχνω το ενδιαφέρον μου. Το ενδιαφέρον μου για να τον γνωρίσω. Αν ο άλλο δείξει πω δεν ενδιαφέρεται να με γνωρίσει, τότε παίρνω το μήνυμα και σταματάω να ασχολούμαι μαζί του. Γιατί βασική προπόθεση για να ερωτευτώ κάποιον άνθρωπο και βασική προϋπόθεση για να επενδύσω συναισθηματικά πάνω σε κάποιον άνθρωπο είναι και το να είναι αμοιβαία η έλξη. Δηλαδή, το να ξεκινήσω να χτίζω ερωτικά συναισθήματα, να επενδύω συναισθηματικά για έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, που δεν μου έχει δείξει ότι κι αυτός ενδιαφέρεται ερωτικά για μένα και που δεν έχω ξεκινήσει ουσιαστικά να το γνωρίζω, είναι αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Την οποία δυστυχώ υιοθετούν πολλοί άνθρωποι ή έχουν αυτή την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ω modus operandi, ω τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, επειδή από μωρά δεν έχουν μάθει να αγαπιούνται. Και δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους μεγάλωσαν, οι οποίοι δεν κατάφεραν να δώσουν στα παιδιά τους ένα υγιέ συναισθηματικά και ψυχολογικά περιβάλλον, στο οποίο το παιδί να νιώθει ασφάλεια αποδοχή και να έχει ένα υγιή δεσμό. Έχουμε μιλήσει με τη δόκτωρα Αριστονή και Θεοδοσίου σε μια σχετική εκπομπή στο Θέκλα Μιλάμε Νεκτά για το πώς αποκτά ένα παιδί συναισθηματική συνδεσιμότητα. Αν κάνετε search στο YouTube και γράψετε ε, συναισθηματική συνδεσιμότητα παιδί Αριστονίκη Θέκλα θα σας βγάλει το βίντεο. Έχουμε, μιλ... έχει μιλήσει η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία κατέχει πάρα πολύ καλά το ακαδημαϊκό και θεωρητικό κομμάτι αυτού του θέματος, για το πώς κτίζεται ο υγιής δεσμός ανάμεσα σε φροντιστή και βρέφος. Δεν μπορούμε εμείς να επιλέξουμε πώς μας έχουν μεγαλώσει οι γονεί μα οι φροντιστές μας. Δεν μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει, γιατί ήμασταν βρέφοι, απροστάτευτα και αφημένα στα χέρια αυτό που μας μεγάλωναν. Τι κάνουμε τώρα που είμαστε ενήλικες αν αναγνωρίζουμε ότι έχουμε αυτό το κουσούρι, έχουμε αυτό το ελάττωμα, να μας φαίνεται ακόμη πιο ελκυστικός κάποιος που δεν μας θέλει. Τι κάνουμε. Ψυχοθεραπεία. Πάμε στο ψυχολόγο να επιλύσουμε το πρόβλημα που έχουμε με την υγιή συνδεσιμότητα, γιατί είναι πολύ πιθανόν να μας ελκύει κάποιος που μας δείχνει ότι δεν μας θέλει, επειδή μπορεί αυτόν τον κάποιον να τον ταυτίζουμε με τον γονέα ή τον φροντιστή που όνειρα ήταν η τον φροντιστη που αν ηταν η δουλεια του να μας θέλει, ενώ ήταν α, περιγραφή του ρόλου του το να μας θέλει, μας έδειχνε πως δεν μας ήθελε. Και επειδή μαθαίνουμε πώ να συνδυόμαστε με του άλλου μέσα από τι πρωτογενεί σχέσει που έχουμε με του γονεί και του φροντιστέ μα, εάν οι γονεί μα ή οι φροντιστέ μα μα έδειχναν πω δεν μα ήθελαν, μεγαλώνοντα, είναι πολύ ε, φυσικό και αναμενόμενο να μα ελκύουν άνθρωποι που δείχνουν ότι δεν μα θέλουν, ούτω ώστε υποσυνείδητα να προσπαθήσουμε τώρα στην ενήλικη ζωή να ανατρέψουμε την κακή μοίρα που είχαμε ω παιδιά και ω βρέφη. Το οποίο φυσικά δεν μπορεί να γίνει και ακόμα και αν το επιτύχουμε δεν θα ευχαριστηθούμε. Δηλαδή, αυτή είναι μια ψυχοδυναμική προσέγγιση αυτού του ερωτήματος, είναι μια ψυχαναλυτική προσέγγιση ότι το παιδί μέσα μας όταν Uh, φλερτάρουμε και όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, βρίσκει πολύ ελκυστικού του ανθρώπου που δεν μα θέλουν, επειδή ακριβώ και οι γονεί μα ή οι φροντιστέ μα δεν μα ήθελαν. Άρα, αν εγώ προσπαθήσω να κάνω κάποιον που δεν με θέλει να με θελήσει, τότε θα ικανοποιηθώ μέσα μου και θα γεμίσει το ψυχικό κενό που έχω γιατί δεν με ήθελαν αυτοί που με μεγάλωναν και θα κλείσει το τραύμα. Δεν θα κλείσει το τραύμα. Ακόμη και αν επιτύχουμε να κάνουμε κάποιον που δεν μα ήθελε να μα θέλει, το πιο πιθανό να το βαρεθούμε, μόλι μα θελήσει, ή να την βαρεθούμε και να πάμε παρακάτω. Γιατί ακριβώ το πρόβλημα δεν είναι ο άνθρωπο που συνάντησα τώρα, σήμερα, στα 50 μου, στα 30 μου, στα 40 μου, στα 25 μου και τον θέλω και δεν με θέλει. Το πρόβλημα είναι ότι τραβάω, κουβαλάω μέσα μου βαρύ ψυχικό τραύμα ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια που οι φροντιστέ, οι γονεί δεν με ήθελαν. Γι' αυτό χρειάζεται όπως και δίποτε ψυχοθεραπεία. Τα παιδικά τραύματα επιλύνονται, θεραπεύονται μέσω της ψυχοθεραπείας. Και αυτό που λες, πώς φερόμαστε σε αυτά τα άτομα που μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν σου φέρονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο αυτοί που δεν σε θέλουν. Δικαιούνται να σε θέλουν, δικαιούνται να μην σε θέλουν. Υπάρχει η ελεύθερη βούληση. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας θέλει επειδή τον θέλουμε εμείς. Κανείς, μα κανείς, Απολύτω. Α πούμε μια γουλιά καφέ να το ο, καταπιούμε αυτό. Κανεί δεν είναι υποχρεωμένο να μα θέλει. Κανεί δεν μα χρωστάει να μα θέλει. Μόνο με ελεύθερη βούληση συμβαίνουν οι άνθρωποι σε νέε ερωτικέ σχέσει. Άρα δεν έχει κάποιο τρόπο με τον οποίο να του φέρθουμε. Κάτε με, ο, ο ανθρωπιστικό και ευγενικό τρόπο να πούμε: Εντάξει, να σε καλά. Δικαιούσε να με θες. Δικαιούσε να μην με θες, τη στιγμή που δεν με θες, It's okay. Και να μην το πάρουμε προσωπικά. Γιατί ο καθένα έχει τα δικά του κριτήρια για το, θε, για το ποιον θέλει και ποιο του αρέσει, τα οποία τι περισσότερε φορέ είναι υποσυνείδητα. Και έχετε σκεφτεί την πιθανότητα να πέσατε πάνω σε κάποιον άλλον ή κάποιον άλλη που και αυτό να έχει το δικό του τραύμα και να μην θέλει αυτού που το θέλουν. Και ο λόγο που δεν σα θέλει είναι επειδή το θέλετε. Μπέρδεμα. Άρα πάει ο καθένα στο ψυχολόγο του. Φτιάχνουμε, σάζουμε τα ψυχολογικά μας και μετά μπαίνουμε στο παζάρι, στο, στην αρένα του φλερτ. Το έλεγε ένας πελάτης μου παλιά ότι το φλερτ είναι για τους δυνατούς και είχε απόλυτο δίκιο. Έχει δεύτερο ερώτημα οι φίλοι. φίλη. Έχω ένα δεύτερο θέμα το οποίο είναι πώς φερόμαστε στα άτομα τα οποία αγαπάμε μεν, Μα αρέσει ο ψυχικός τους κόσμος, όμως δεν ταιριάζουμε. Ενώ νιώθουμε αγνά συναισθήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα. Ακούγεται σαν τρελό. Νιώθεις συναισθήματα, όμως δεν μπορείς να κάνεις παρέα. Γιατί, τι μεσολαβεί, τι συμβαίνει, μήπως κάποιος από τους δυο φταίει ή είναι φιλία ή αγάπη εξ Αγάπη μου, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που μου γράφεις, γιατί μου γράφεις μια γενική ερώτηση, η οποία προφανώς αναφέρεται σε μια συγκεκριμένο θέμα που αντιμετωπίζεις εσύ ίδια. Το οποίο δεν το περιγράφεις. Δεν μου μιλές αν είναι ε, για φιλικό σκοπό που γνώρισες αυτό το πρόσωπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει σε αυτό που έγραψες είναι ότι δεν είσαι σε καλή επαφή με τα συναισθήματα σου. Δηλαδή τα συναισθήματα σου δεν τα αναγνωρίζεις και δεν είσαι φίλη μαζί τους. Και δεν κάνεις επικοινωνία, δεν συνομιλείς με τα συναισθήματα σου. Δεν ταιριάζει, δεν συνάδει να αγαπάς έναν άνθρωπο, να σου αρέσει ο ψυχικός του κόσμος, όμως να μην ταιριάζεται. Δεν συνάδει αυτό το πράγμα. Δεν συνάδει. Μήπως δεν ταιριάζεται, μήπως όντως δεν αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά πείθεις για κάποιο λόγο τον εαυτό σου ότι ταιριάζεται ή ότι τον αγαπάς. Δεν ξέρω αν αυτό το δεύτερο ερώτημα το οποίο έχει στείλει τρει-τέσσερι μέρε μετά το πρώτο ερώτημα είναι η αναστροφή του πρώτου θέματο. Και αν, αυ, αν αφορά, αυτού, που τους θέλεις και δεν σε θέλουν και υποθέτεις ότι ενώ σε αγαπάνε ή ενώ ταιριάζει ο ψυχικός σας κόσμος δεν μπορεί να κάνει παρέα μαζί, σας, να κάνει, να κάνει παρέα μαζί σου αυτός ή αυτή και πώς να τον αντιμετωπίσει. Αν είναι αυτό το σκεπτικό σου, φύγει από εκεί. Είναι λανθασμένο σκεπτικό, σκεπτικό, είναι άκυρο. Είναι άκυρο σκεπτικό. Όταν ο άλλος δεν μας θέλει, δεν μας θέλει. Τελεία. Δεν καθόμαστε να φτιάξουμε φαντασιώσεις και θεωρίε συνωμοσία ότι μπορεί να μα θέλει, μπορεί να μα αγαπάει, αλλά για τον ΑΒ λόγο που δεν τον ξέρει και δεν τον καταλαβαίνει. Και γιατί συμβαίνει αυτό, και εγώ γιατί τρελό, μα μ αγαπάει, αλλά δεν μου μιλάει. Μα με θέλει, αλλά δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μου. Όχι. Ένα ξεκάθαρο άνθρωπο, ο οποίο μα αγαπάει και, μας, και του αρέσει ο ψυχικό μα κόσμο, ταιριάζει κιόλα μαζί μα. Δεν γίνεται να σου αρέσει ο ψυχικό κόσμο κάποιου που δεν ταιριάζει μαζί του. Δεν γίνεται, δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Δεν ξέρω ακριβώ τι εννοεί. Μπορεί να κάνω και λάθο στην, στην υπόθεση που έκανα ότι το δεύτερο σου ερώτημα είναι μια αναστροφή του πρώτου ερωτήματο και προσπαθεί να δει από την πλευρά εκείνων που του θέλει, αλλά δεν σε θέλουν τι γίνεται. Η γνώμη μου είναι ότι όσο πιο απλο, πολύ απλοποιούμε τη ζωή μας και όσο πιο πολύ βλέπουμε τη ζωή μας ξεκάθαρα, τόσο περισσότερο αχρίαστο κόπο και πόνο θα γλιτώσουμε. Δεν με θέλεις, it's ok. Είναι εντάξει να μην με θέλεις. Δεν με γουστάρεις για να κάνεις παρέα, κανένα πρόβλημα. Και εγώ... Έχω ανθρώπου που του θέλω στη ζωή μου, έχω ανθρώπου που δεν του θέλω στη ζωή μου. Έχω ανθρώπου που γουστάρω να κάνω παρέα μαζί του, έχω ανθρώπου που δεν γουστάρω να κάνω παρέα μαζί του. Και όπω υπερασπίζομαι το δικό μου δικαίωμα με κάποιου ανθρώπου να κάνω παρέα και με κάποιου άλλου όχι, το ίδιο υπερασπίζομαι και το δικό σου δικαίωμα με κάποιου ανθρώπου να μην κάνει παρέα, και το σέβομαι που δεν θε να κάνει παρέα μαζί μου. Και δεν σε τρέχω ξοπίσω. Και δεν σε παρακαλώ. Και δεν γίνουμε γραφικό προσπαθώντα. Να ζητιανέψω την αγάπη, τη φιλία κάποιου ανθρώπου, ο οποίο δείχνει ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται. Το όχι τον άλλο να το παίρνουμε στα σοβαρά. Το ναι, να μην το πολύ παίρνουμε στα σοβαρά. Το όχι πάντα να το παίρνουμε στα σοβαρά. Όταν ο άλλο μα λέει όχι, το εννοεί. Όχι, δεν θέλω να κάνω κάτι μαζί σου, το εννοεί. Όχι, δεν θέλω να κάνω μια ρομαντική πράξη μαζί σου, το εννοεί. Όχι, δεν θέλω να βρεθούμε, το εννοεί. Όχι, δεν μπορώ και δεν θέλω, το εννοεί να σταματήσουμε να φτιάχνουμε δικαιολογίε φανταστικέ μέσα από το μυαλό μα για του ανθρώπου που μα λένε ξεκάθαρα όχι. Να μάθουμε να δεχόμαστε και το όχι. Εγώ προσωπικά έχω πάρει πάρα πολλά όχι στη ζωή μου. Όχι ένα, όχι δύο, όχι πέντε, πάρα πολλά. Όσο ήμουνα μικρότερη και όσο είχα χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, με ενοχλούσαν αυτά τα όχι. Τα έπαιρνα προσωπικά. Θεωρούσα ότι κάνω κάτι λάθος εγώ. Θεωρούσα ότι δεν είμαι αξιαγάπητη. Μεγαλώνοντα και οριμάζοντα και κάνοντα τη ψυχοθεραπεία μου, συνειδητοποίησα ότι μπορεί απλώ ο άλλο να μην με γουστάρει. And it's fair enough. Και είναι δίκαιο. Όπω εγώ δεν γουστάρω κάποιου, έτσι και μένα κάποιοι δεν με γουστάρουν. Και δεν σημαίνει ότι αυτού που δεν γουστάρω εγώ, αυτό του κάνει να είναι αναξιόλογοι άνθρωποι και ότι επειδή δεν με γουστάρουν με ένα κάποιον άλλο αυτό με κάνει εμένα να είμαι, να άνθρωπο. ανάξιος άνθρωπος. Όχι. Είναι θέμα επιλογής και επιθυμίας. Κάποιους τους γουστάρουμε, κάποιους δεν τους γουστάρουμε. Δεν είναι ανάγκη να μας θέλουν όλοι. Είναι ανησυχητικό να μας θέλουν όλοι. Αν μας λένε όλοι «Σε θέλω, σε αγαπώ, σε θέλω στην παρέα μου» Να ψάξουμε, μήπω είμαστε χαμελέοντε, μήπω δεν είμαστε αυθεντικοί. Οι αυθεντικοί άνθρωποι το αναγνωρίζουν ότι σε κάποιου αρέσουν και σε κάποιου δεν αρέσουν. Στέλνω την αγάπη μου σε ένα φίλη, ελπίζω να πάρεις τη συμβουλή μου και να κάνεις ψυχοθεραπεία, ούτω ώστε πλέον όταν σε φτύνουν να ξενερώνεις, όχι να κολλάς. Φιλιά σε όλους. Καλημέρα.